μια φορά και έναν καιρό, ένας χωρικός αποφάσισε να πουλήσει το γάιδαρό του στο παζάρι. Την Κυριακή λοιπόν πήρε το γιο του, το γαϊδαρό του και ένα χειράμαξο και ξεκίνησαν. Για να είναι ξεκούραστο το γαϊδούρι όταν θα έφταναν στο παζάρι και για να το πουλήσει έτσι σε καλύτερη τιμή, το έβαλε μέσα στο χειράμαξο και το τσουλούσε. Πήγαιναν λοιπόν τραγουδώντας. Ξεκινήσαμε τουρνό, τραλαλά, τραλαλό, για το κάτω το χωριό, τραλαλά, τραλαλό. Στο παζάρι θε να πάμε, το γυρμένιο το βουλάμε. Στο παζάρι θε να πάμε, το γυρμένιο το βουλάμε. Εκεί που πήγαιναν τραγουδώντας, συναντήσανε κάτι γειτόνους. Μια γειτόνισσα τους λέει: «Τρελάθηκες μου φαίνεται, κύριε γείτονα. Πού ξανακούστηκε να πηγαίνεις στο γάιδαρο με το χειράμαξο? Ύστερα, αν πάω τον δω στο παζάρι έτσι, θα μου πω πως έχει τίποτα το γαϊδούρι, πως είναι άρρωστο. Καβάλισε το όπως όλοι οι άνθρωποι». «Καλά», λέει η γειτόνισσα, σκέφτηκε ο χωρικός. Καβάλισε λοιπόν το γαϊδούρι και ξεκίνησε. Πίσω ερχόταν το παιδί σέρνοντας το χειράμαξο. Προχώρησαν λιγάκι, ώσπου συνάντησαν μια άλλη παρέα. Τότε μια γυναίκα του λέει: «Δεν τρέπεσαι εσύ, κοντζάμ άντρας, να πηγαίνεις καβάλα και το καημένο το παιδάκι να έρχεται πίσω με τα πόδια?» «Καλά», λέει, «ήμουνα πολύ εγωιστής». Κατέβηκε λοιπόν από το γαϊδούρι, έβαλε το παιδί επάνω και εκείνος ακολούθησε από πίσω. Προχώρησαν λιγάκι πάλι και συνάντησαν άλλους χωρικούς. Μια γυναίκα τους λέει: «Πού ξανακούστηκε να πηγαίνει καβάλα το παιδί και ο γεροπατέρας με τα πόδια? Αλλά τι να πεις, έτσι είναι τα νιάτα σήμερα. Οι νέοι είναι εγωιστές. Χάθηκε πια ο σεβασμός για τους γονείς». Πω πω τι τροπή, κοντά μου παιδί, να πάει καβάλα κι ο γέρος τρεχάλα. Να πάει καβάλα κι ο γέρος τρεχάλα. Έχουν δίκιο. Αλλά τι να κάνω τότε, ας ανεβούμε κι οι δυο πάνω στο γαϊδούρι. Έτσι ανέβηκαν κι οι δυο και πήγαιναν μια χαρά. Δεν πήγαν όμως πολύ μακριά και συνάντησαν κι άλλους χωρικούς. «Τρέξτε να δείτε τι θα πει αναισθησία. Δύο άνθρωποι επάνω στο δυστυχισμένο αυτό γαϊδουράκι. Μα θα το κοψομεσιάσετε, άνθρωποι μου. Καλά, ο μικρός δεν καταλαβαίνει. Μα εσύ, γέρος άνθρωπος, είσαι τόσο αναίσθητος?» Τι καγία και τι αναισθησία.
Ε, όχι πια. Φτάνει. Δεν ακούω πια κανέναν. Θα κάνω αυτό που εγώ νομίζω σωστό. Καλά λες, πατέρα. Δεν πρέπει να ακούμε τι μας λένε οι άλλοι. Να κάνουμε αυτό που εμείς νομίζουμε σωστό και λογικό. Έτσι κατέβηκαν και οι δυο κάτω, έβαλαν πάλι το γάιδαρο στο χειράμαξο και συνέχισαν το δρόμο τους τραγουδώντας, χωρίς να σταματήσουν να ακούσουν πια τη γνώμη κανενός. Ξεκινήσαμε πουρνό, τραλαλά, τραλαλό, για το κάτω το χωριό, τραλαλά, τραλαλό. Στο παζάρι θε να πάμε, το γυρμένιο το βουλάμε. Στο παζάρι θε να πάμε, το γυρμένιο το βουλάμε. Το παραμύθι αυτό μας λέει ότι δεν πρέπει να δίνουμε σημασία στις γνώμες του κόσμου. Είναι αδύνατο να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο, γιατί ο καθένας βλέπει τα πράγματα διαφορετικά, έχει διαφορετική γνώμη και αν ακούμε τι λέει ο ένας και ο άλλος, θα πάθουμε ό,τι έπαθε ο καημένος ο χωρικός που κόντεψε να τρελαθεί στο τέλος.